Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή χρονιά, να ευχηθώ υγεία, δύναμη, πάντα ενημερωμένη και να αναδεικνύεται τα θέματα που έχουμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε εμάς εδώ πέρα στην δυτική πλευρά. Χρόνια πολλά στον Αντώνη, μένει γερός και δυνατός. Και καλά. Να ευχηθώ, άκουσα και το τρέιλερ για την έκδοση της εφημερίδας, να ευχηθώ να είναι καλό ταξίδι, πάντα ένα μέσο είναι χρήσιμο, γιατί είναι ένα βήμα δημοκρατίας και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου και συζήτησης στους πολίτες και σε όλους εμάς. Έτσι και μάλιστα σε μια εποχή, σε καιρούς χαλεπούς ιδιαίτερα και για τον χώρο μάλλον του τύπου. Έτσι ακριβώς κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στον Δήμο Δέλτα. Χτες είχατε Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω Δήμαρχε, έτσι είχατε πολλά. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είχαμε τον προϋπολογισμό, πέρασε ο προϋπολογισμός του Δήμου. Mm-hmm. Δύσκολοι προϋπολογισμοί των Δήμων αυτή την περίοδο, καταλαβαίνετε, και με την ενεργειακή κρίση, παρόλο που τη θα σέβονται οι τιμές, αυτό είναι το ευχάριστο και το παρήγορο, αλλά πάντα υπάρχουν προβλήματα. Εμείς κάναμε έναν προϋπολογισμό που έχει και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, αλλά ουσιαστικά διασφαλίζει και την λειτουργία του Δήμου και το θέμα της κοινωνικής πολιτικής που, ξέρετε, εμείς εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη το οικογενειακό προφίλ των κατοίκων μας δεν είναι ιδιαίτερα, το οικονομικό προφίλ των οικογενειών των κατοίκων μας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, οπότε είμαστε αναγκασμένοι πάντα να στηρίζουμε ευάλωτες οικογένειες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να επιχειρούμε επίσης να κάνουμε έργα που μπορούμε να κάνουμε, να το πω έτσι, ως Δήμοι, με την έννοια των δυνατοτήτων που έχουμε και με την υποστελέχωση που έχουν οι υπηρεσίες μας, ώστε να ανακουφίσουμε την ποιότητα ζωής τους. Μια ποιότητα ζωής που γνωρίζετε ότι είναι δύσκολη, δεν είναι ευχάριστη εδώ στη δυτική πλευρά. Είτε αφορά θέματα κυκλοφοριακά, είτε αφορά θέματα περιβαλλοντικά. Και χρόνια προβλήματα ότι που δεν υπάρχει έτσι κεντρικό, νομίζω, ενδιαφέρον να αντιμετωπιστούν, κύριε Δήμαρχε. Εδώ είναι το ζήτημα το μεγάλο. Αυτό δηλαδή είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Ότι χρόνια τώρα είμαστε κάτω από τα ραντάρ. Χρόνια τώρα δεν είμαστε σε έναν ολοκληρωμένο και συνολικό σχεδιασμό. Επιχειρούμε να μπούμε, με την έννοια ότι και να σταματήσει, να το πω έτσι, η συσσόρευση ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων εδώ στη δυτική πλευρά, αλλά να μπουν και υποδομές και έργα που θα έχουν να κάνουν με το μέλλον και την διασφάλιση, ας πούμε, της υγείας και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Αυτό είναι το θέμα που έχουμε συνεχώς και διαρκώς. Γίνονται παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο, δεν είναι όμως αρκετές. Έχουμε πολλά θέματα εδώ πέρα και γνωστά πλέον και στους κατοίκους που διαμένουν εδώ πέρα στην περιοχή, αλλά και γενικότερα στην πόλη, ας πούμε, γιατί τα έχουμε αναδείξει. Και εσείς μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ μέσω της δυνατότητας που μας δίνετε να ακουστεί η φωνή μας. Αυτή είναι και η ευθύνη και το καθήκον και η υποχρέωσή μας, κύριε Δήμαρχε, να είμαστε δίπλα κυρίως στους ανθρώπους που χρειάζονται, να δυναμώσουμε τη φωνή τους. Τώρα, με ορίζοντα το 2023, το οποίο διανύουμε, αλλά και τις εκλογές που έρχονται, τις αυτοδιοικητικές, τον προσεχή Οκτώβριο. Εσείς φαντάζομαι προετοιμάζεστε και για την εκλογική μάχη που έχετε μπροστά σας. Πού δίνετε προτεραιότητες, τι θέλετε να αλλάξετε στον Δήμο σας τα επόμενα χρόνια? Καταρχάς να σας πω, δεν έχω κάνει ακόμη τίποτα σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Επιχειρώ να μην είμαι εγώ αυτός που θα ανοίξω μια προεκλογική περίοδο. Θέλω η διοίκηση του Δήμου που έχω την ευθύνη, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό των εργαζομένων, να είναι προσιλωμένο για την επίλυση των προβλημάτων περισσότερο και λιγότερο, να το πω έτσι, για την εκλογική περίοδο. Πρέπει πάνω απ' όλα να είμαστε χρήσιμοι, γιατί στη χώρα συζητάμε 6 μήνες μετά τις εκλογές για τις εκλογές και 1,5 χρόνο πάλι για την προεκλογική περίοδο. Άρα να επιμηθύνω, να το πω έτσι, το χρόνο παραγωγής σε ένα Δήμο όσο των δυνατόν περισσότερο. Γιατί γνωρίζετε ότι στην αυτοδιοίκηση το να οριμάσεις ένα έργο και να το δημοκρατήσεις θέλει τουλάχιστον 2 με 2,5 χρόνια. Καταλαβαίνετε, για να το υλοποιήσεις. Άρα η δική μου διοίκηση, στραφήκαμε από την αρχή να οριμάσουμε μελέτες, να οριμάσουμε έργα και να τα δημοκρατήσουμε. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο ένα πρόγραμμα διαγωνισμών που έχει να κάνει με 2,5 εκατομμύρια για τον εξοραϊσμό, την ανακαίνιση όλων των σχολείων, των σχολικών μονάδων του Δήμου, έξω από την καθημερινότητα που παρακολουθούμε και προβλήματα που επιλύουμε.
αλλά ένα μεγάλο πρόγραμμα από πόρους του Δήμου που θα ανακουφίσουν, να το πω, τα σχολικά κτίρια και, και τη δυνατότητα παροχής καλών υπηρεσιών στην καθηγητική, στην διδασκαλική κοινότητα και στους μαθητές. Και κατ' επέκταση ένα άλλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, που εδώ πέρα σε όλους τους Δήμους, όπως γνωρίζετε, το θέμα της λακκούγας είναι κυρίαρχο εδώ στην δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Άρα σηκώνουμε έργα που θα έχουν να κάνουν με την καλυτέρευση της ζωής και αυτά τρέχουμε να τα δημοκρατούμε ουσιαστικά, να τα συμβασιοποιήσουμε και να ξεκινήσει η διαδικασία ελευθερίσης τους. Είναι έργα δικά μας που σας είπα ότι για να κάνουμε κάποιο έργο στην περίοδο μιας θητείας, αν τυχόν δεν βρούμε κάτι να το πω στην έναρξή της, τότε χρειαζόμαστε 2 με 2,5 χρόνια για να το οριμάσουμε. Έχουμε λοιπόν αυτά, έχουμε πλατείες σε 2 περιοχές του Δήμου μας, έχουμε παιδικές χαρές, έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να τρέξουν αυτό το διάστημα μέσα στο 2023 και γι' αυτό είμαστε προσιλωμένοι σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, ακούστηκαν πάρα πολλά, κύριε Δήμαρχε, ακόμα και από το στόμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφορικά με την περίφημη ΒΠΕ Καλοχωρίου. Διαβάζω πριν από το Σεπτέμβριο του 2021 ότι μέχρι το 2028 θα γίνει τακτοποίηση, θα έχουμε ένα νέο σύγχρονο επιχειρηματικό πάρκο στο Καλοχώρι. Βλέπετε να κινείται κάτι, κύριε Δήμαρχε? Να σας πω κάτι. Το ότι πρέπει να ξεκινήσει, έπρεπε να ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Ναι. Η σύσταση αναπτυξιακού πάρκου, όπως ακριβώς το λέτε, μιας επιχειρηματικής περιοχής, η οποία θα περιέχει και υποδομές, αλλά θα λύνει και κυκλοφοριακά ζητήματα. Καλώς έχει και ξεκινάει έστω και με 30 χρόνια καθυστέρηση. Καταλαβαίνετε, σε μια περιοχή η οποία ήδη έχει 600 με 700 επιχειρηματικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται κυρίως στο logistic, είναι χωροθετημένες εκεί που δεν υπάρχει χωρικό σχέδιο. Καταλαβαίνετε τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά θεωρώ ότι ο χρόνος υλοποίησης του θα είναι μεγάλος. Και αυτό το οποίο επισημάνατε στο χρονοδιάγραμμα το 2021-2028 σημαίνει 7 χρόνια, αλλά γνωρίζετε στην Ελλάδα ότι τίποτα δεν γίνεται μέσα στο εξ αρχής ορισμένο χρονοδιάγραμμα. Άρα θα πάμε περισσότερο. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε αυτά τα χρόνια που μέχρι να γίνει το επιχειρηματικό πάρκο, με τις όποιες δυσκολίες που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές εκεί πέρα. Δεν υπάρχει ούτε δίκτυο αποχέτευσης, ούτε δίκτυο απορροής ομβρίων. Δεν υπάρχουν δρόμοι εγκυβωτισμένοι, στενοί, που με πλήστα προβλήματα που υπάρχουν, ας πούμε, και κυρίως τις έντονες βροχοπτώσεις που έρχονται. Εγώ έχω προτείνει να βγει ένα πρόγραμμα εκτός ad hoc, θα έλεγα, να ανακουφίσει την περιοχή αυτή. Δεν φτάνουν οι δυνατότητες του Δήμου. Δεν φτάνουν ούτε σε στελεχειακό δυναμικό, ούτε με στεμέσα να ανταποκριθούμε. Κάνουμε εμβαλωματικές λύσεις, παρεμβαίνουμε σε προβλήματα τακτικά για να τα επουλώσουμε, θα έλεγα, αλλά ουσιαστικά δεν δίνουμε λύσεις. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθεί το πάρκο το επιχειρηματικό. Γιατί υπάρχουν πολλές μελέτες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαγνωστική μελέτη, για να καταλάβετε. Το έχει αναλάβει η εταιρεία και υπάρχει μόνο η διαγνωστική. Από εκεί και πέρα πρέπει να βγουν προεδρικά διατάγματα, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα. Τα γνωστά γραφειοκρατικά που πρέπει να ξεπεραστούν. Πολλά, πάρα πολλά. Ναι. Πάρα πολλά, ένα μην τα παρισμό και θα κουράσω. Ναι. Το θέμα είναι όμως άμεσα τι γίνεται σε αυτή την περιοχή. Ναι. Και το έχουμε επισημάνει, το γνωρίζει και η περιφέρεια. Πρέπει να δώσουμε λύσεις, να το πω, άμεσες ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό. Δεν μπορεί δηλαδή από δρόμους 3 και 4 μέτρων να περνάνε νταλίκες, οι οποίες είναι 40 και 50 τόνων. Έτσι και εμείς να επιχειρούμε τώρα να λύσουμε βαλωματικά, δηλαδή λακκούβες στην περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο αυτό εδώ. Δικαίως η επιχειρηματική κοινότητα που είναι στην άτυπη βιομηχανική ζώνη του Καλοχωρίου, μέχρι στιγμής άτυπη όπως έχουμε συνηθίσει να την ονομάζουμε, υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες από επισκεψιμότητα, από τη λειτουργικότητα που έχουν οι εταιρείες. Εγώ σας λέω, είμαστε καθημερινά, προσπαθούμε και στο θέμα της των ομβρίων να δίνουμε λύσεις και στο θέμα της λακκούβας που παρατηρούνται, αλλά δεν μπορούμε να το συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να βγει ξεχωριστό κονδύλι
έστω στο θέμα της πολιτικής προστασίας, γιατί όταν υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Και αυτό έχω ζητήσει επανειλημμένος. Δεν μπορεί ο Δήμος με αυτά τα μέσα που διαθέτει να εξοραίσει όλη αυτή την περιοχή. Κύριε Δημαρχέ, επειδή χθες είναι αποτελεί από χθες νόμο του κράτους η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που στην ουσία έρχεται να μοιράσει αρμοδιότητες ώστε να ξέρει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, ποια είναι η αρμοδιότητά του, ποια είναι τα όρια του. Να μην χρειαστεί δηλαδή ποτέ ξανά σε μια δύσκολη στιγμή όλοι να σηκώνουν τους ώμους απορριμμένοι, να κοιτάζει ο ένας τον άλλον στα μάτια και μετά απλά με τα δάχτυλα να δείχνουν ένας τον άλλον για τις ευθύνες. Εσείς είστε ικανοποιημένος με αυτήν την αλλαγή ή θα κάνατε κάποιες μικρές διορθώσεις και αν ποιες είναι αυτές? Όχι, όχι, να σας πω. Αυτά είναι, όλα είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Δεν αντιμετωπίζουν όμως έτσι με ένα νομοθέτημα το σύνολο των προβλημάτων. Υπάρχουν περιοχές στο Δήμο και δείχνει συγκεκριμένο Δήμο τον δικό μας εδώ στο Δήμο Δέλτα που έχουμε ένα τεράστιο πάρκο που ανήκει στη συνθήκη Natura, στο δίκτυο Natura και στην συνθήκη Ραμσάρ. Εκεί πέρα επισέρχονται πάρα πολλές υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τη διαχείρισή του. Μπορώ να σας πω ότι ο Δήμος έχει μόνο την ευθύνη της καθαριότητας και γνωρίζετε το τι γίνεται από συνήθως πολίτες που πηγαίνουν τα βράδια και πετάνε πολλαπλώς απορρίμματα. Αυτό δεν ρυθμίζεται μέσα στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης. Πρέπει στη συνέχεια να βγουν υπουργικές αποφάσεις που να τα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Και προφανώς θα πρέπει να δοθούν λύσεις. Γιατί αυτές οι περιοχές, αν τις αντιμετωπίσουμε που έχουν ένα εξαιρετικής αυθεντικής ομορφιάς κάλος, να το πω, και είναι σε πρωτόλιο βαθμό, οι φορείς που έχουν την ευθύνη είναι πάρα πολλοί και οι παρεμβάσεις μας είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν απλοποιείται μέσα στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης αυτό εδώ το αντικείμενο, καταλάβατε? Δηλαδή θα πρέπει να βγουν ξεχωριστές πολιτικές αποφάσεις να μας ξεκαθαρίσουν τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση να παίρνει συνεχώς ευθύνες δίχως να παίρνει τα μέσα επίλυσης. No. Το θέμα της πολιτικής προστασίας. Έχουμε μια τεράστια ευθύνη. Και δυστυχώς δεν έχουμε ούτε ένα στέλεχος πολιτικής προστασίας εξειδικευμένο, με γνώση, με εμπειρία για να ανταποκριθούμε. Για να μην μιλήσω για μέσα. Καταλάβατε. Είναι μεγάλο το πρόβλημα που υπάρχει. Είναι θέμα πόρων ή είναι θέμα διαχείρισης, κύριε Δήμαρχε? Ορίστε. Είναι θέμα πόρων, είναι θέμα διαχείρισης, είναι θέμα βούλησης. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης και ξεκαθάρισης του δημοσίου, να το πω έτσι, σε αυτή τη χώρα. Το δημόσιο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες μεταξύ υπουργείων. Όταν χρειάζεται να βγαίνουν σκία συνεχώς για μια παρέμβαση, είναι αδιανόητο αυτό εδώ. Δηλαδή, υπησέρχονται Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Γεωργίας. Και από κάτω καταλαβαίνετε οι φορείς που δραστηριοποιούνται και οι διευθύνσεις που υπάρχουν, οι οποίες θα πρέπει να συνυπογράψουν, να δώσουν σύμφωνη γνώμη για να γίνει μια παρέμβαση. Στο θέμα, ας πούμε, των ποταμών, που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και κυρίως στα μεγάλα τα ποτάμια, όπως είναι τον Αξιό, όπου οι κήτες έχουν διευρυνθεί, όπου οι νησίδες που έχουν σχηματιστεί είναι υπέρμετρες αυτή τη στιγμή και εμποδίζεται η απορροή των νερών. Εδώ υπάρχουν θέματα υπουργείων. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν είναι ξεκάθαρα τα μοντέλα, να το πω, και παρεμβάσεις. Άρα χρειάζεται συγχρονισμός και εξυγχρονισμός. Και τα δύο ταυτόχρονα. Πλήρως εξυγχρονισμός για να ακολουθήσει ο ορθολογισμός, θα έλεγα. Ναι. Αλλά πρώτα πρέπει να εξυγχρονίσουμε το δημόσιο σύστημα της χώρας. Έτσι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι ευθύνες. Πολλαπλώς και ειδικώς, συγγνώμη, να ξεκαθαρίσουν οι ευθύνες. Για να γνωρίζουμε και το επίπεδο της συνεργασίας. Να βάλουμε ένα τέλος στη γραφειοκρατία που τόσο μας έχει ταλαιπωρήσει και ταλανίσει. Να βαθμιστεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν στα δυτικά. Αυτό είναι το στοίχημα. Υπάρχει μια καλή σχέση με την περιφέρεια. Προσκρούει όμως όχι την πολιτική βούληση των αιρετών. Προσκρούει από εκεί και πέρα στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτό εδώ. Και δυστυχώς. Αντί να χαίρεσαι όταν ξεκινήσεις να κάνεις ένα έργο, κάνεις ένα ουφ, να το πω, και το τι θα αντιμετωπίσω στην πορεία για να το επιλύσω. Όπως και οι βαθμοί ελέγχου της αυτοδιοίκησης. Αυτή τη στιγμή η αυτοδιοίκηση ελέγχεται από 3 και 4 φορείς.
Δεν μπορεί να γίνεται αυτό εδώ. Μία απόφαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου να μπορεί να είναι συνεχώς ανοιχτή και να ελέγχεται και να ελέγχεται και να ελέγχεται. Μπάσκετ, τελειώσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει αμεσότητα ελέγχου. Πώς να, αυτό λύνει τα θέματα και των υπηρεσιακών. Από τότε που καταργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος του ΣΟΤΑ, δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα. Πάρα πολλά. Είμαστε η μοναδική χώρα που μία απόφαση ενός οργανισμού ΟΤΑ θα ελεγχθεί από 3 και 4 υπηρεσίες και θα είναι μονίμως ανοιχτή, ανεξάρτητα αν δοθεί ένα πράσινο φως στην αρχή, να το προχωρήσουμε, άστο από μία καταγγελία στην πορεία, μπορεί να ξαναγυρίσουμε στο σημείο 0. Είναι φοβερό αυτό εδώ που συμβαίνει. Αδιανόητο. Αδιανόητο να ελεγχόμαστε, δηλαδή από πολλούς φορείς. Το έχουμε δει, το έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, να το πω έτσι, στη λειτουργία των Δήμων. Και επίσης αυτό που έχω τονίσει πάμπολες, και όχι μόνο εγώ, και συνάδελφοι και πολύ πιο έμπειροι και με περισσότερα χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να έχουμε στερεχειακό δυναμικό για να τρέξουμε τα προγράμματα. Μάλιστα. Αφού δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, είναι άδειες. Τρεις μηχανικούς και τέσσερις. Τεχνικές υπηρεσίες άδειες. Είναι φοβερό αυτό. Φυσικά, άδειες τεχνικές υπηρεσίες. Το έμπειρο προσωπικό έχει συνταξιοδοτηθεί και θα συνταξιοδοτηθεί τα επόμενα χρόνια. Παλαιότερα η αυτοδιοίκηση, γιατί εγώ είμαι και παλαιός, να το πω έτσι, επέστρεψα στην αυτοδιοίκηση. Υπήρχε ένα τεράστιο έμπειρο προσωπικό. Υπήρχαν υπηρεσίες που λειτουργούσαν. Τώρα έχουν αποξηλωθεί, να το πω έτσι, τα τελευταία 10-12 χρόνια. Και δει στους περιφερειακούς δήμους. Άρα έχουμε ένα έργο και πραγματικά μαρτυρούμε για να το υλοποιήσουμε. Και μάλιστα, φυσικά και δικαίως ο πολίτης θεωρεί ότι αυτό άμεσα πρέπει να επιληθεί. Δεν κατανοεί ο άλλος τα προβλήματα και τα επόδια που πολλές φορές γίνονται ανυπέρβλητα μέσα από την υποστελέχωση. Είναι αυτό που σας είπα. Οριμάζουμε ένα, θέλουμε 2,5 χρόνια να οριμάσουμε ένα έργο και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα το εκτελέσουμε. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα είστε καλά. Καλή χρονιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλημέρα.